Σε πολυτελέ ξενοδοχείο τη Γερμανική Πρωτεύουσα έχει καταλήξει ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι μετά την άφηξή του το απόγευμα τη Παρασκευή. Ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία, Hans Dietrich Γκένσερ, υποδέχθηκε τον Ρώσο πρώην Μεγιστάνα στο αεροδρόμιο. Για απρόσμενη εξέλιξη έκανε λόγο η 86χρονη Λουτμίλα Αλεξέγεβα, επικεφαλή του Παρατηρητηρίου ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκη στη Μόσχα. <Στο> Πολλοί ήταν εκείνοι που προέβλεπαν ότι ο Πούτιν και ο Χοντορκόφσκι δεν θα συμφιλειωθούν ποτέ η... Για το λόγο αυτό η απονομή Χάριτος ήταν απροσδόκητη Ήταν μεγάλη μετά από δέκα χρόνια φυλάκιση, η χάρη που του απένει με ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προκαλέσει ήδη πολλέ συζητήσει, η πρόεδρο Λιθουανίας δήλωσε στην κάμερα του Euronews. To... Θα μπορούσε να τον είχε απελευθερώσει νωρίτερα γιατί δεν χρειάζονταν κάποια απόφαση τη δικαιοσύνη παρά μόνο η εξουσία του πρόεδρου και όχι ενός δικαστηρίου. Πρόκειται για ένα μήνυμα εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι. Είναι αφενός μία απάντηση στι επικρίσεις που δέχεται η Ρωσία κατά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου ένα μήνυμα σε κάποιε άλλε χώρε να περιορίσουν το επίπεδο τη πολιτική συμμετοχή. Participation, participation. Ο Χοντορκόφσκι εξέτει επεινή για ξέπλυμα χρήματο φορολογική απάτη και επεξαίρεση. Ετήθηκε απονομής χάριτος για οικογενειακούς λόγους. Στην επιστολή πάντως που έστειλε προς τον πρόεδρο Πούτιν δεν αποδέχθηκε την ενοχή του.